Ο Χρήστος δεν πρόκειται ποτέ να λησμονηθεί από τους φίλους του και τους ανθρώπους που τον αγάπησαν, που αγάπησαν την ειλικρίνειά του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και το ισχυρό του πνεύμα. Αφήνω για τα υπόλοιπα να μιλήσει ο άλλος αδελφός του Χρήστου και αγαπητός σχετικός μου φίλος, ο Παναγιώτης ο Σερβιαρίδης, ο οποίος θα μας δώσει την πλευρά της προσφοράς του στον άνθρωπο, γιατί τα χρυσά του δάχτυλα και τα χρυσά του χέρια δεν παίζανε τη λύρα του Ορφέα, αλλά ξέρανε να ελευθερώνουν το σώμα του ανθρώπου. Και εγώ δύο φορές ατύχησα πρώτα, αλλά ευτύχησα να έχω και τους δυο. Είχα πρόβλημα στον τέταρτο και πέμπτο σπόνδυλο και πέρασε και από τους δύο φορές. Ο Χρήστος Αντωνιάδης ήταν όλα αυτά που ακούσατε μόλις από τον αγαπητό φίλο του Κώστα το Φωτιάδη και πολύ περισσότερα βεβαίως. Στον περιορισμένο χρόνο μιας εισήγησης δεν μπορεί να δοθεί μια ζωή ενός πανάξιου ανθρώπου, ενός πόντιου με προσφορά τεράστια στον ποντιακό ελληνισμό, στην ποντιακή γλώσσα. Αλλά πρωτίστως ο Χρήστος ήταν γιατρός. Ήτανε νευροχειρουργός, καθηγητής νευροχειρουργικής με όλη τη σημασία της λέξεως, και θα ξεκινήσω να πω ευθύς εξ αρχής ότι ήταν ο καθηγητής των καθηγητών, και έτσι θα τελειώσω. Έχουμε να απολαύσουμε την άλλη πλευρά του Χρήστου του Αντωνιάδη, την πλευρά του ποιητή. Έγραψε 50 ποιήματα. 50 ποιήματα στα ποντιακά, τα οποία θα μένουν αιώνια και θα τον χαρακτηρίζουν. Από τη μια μεριά είναι ο άριστος γιατρός και από την άλλη μεριά είναι ο πόντιος ποιητής. Σας ευχαριστώ.